Πούλου έχετε λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καθότι και εγώ νεόκοπη βουλευτής, αυτή η λέξη που εξτομίζεται μέσα σε αυτή την αίθουσα σαν βρισιά, λες και αντιθέτως είναι ιδιαίτερα κολακευτικό να είναι κάποιος 10, 20, 30, 40 χρόνια κολλημένος στα βουλευτικά έδρανα. Δεν θα καταπιαστώ λοιπόν σαν νεόκοπη βουλευτής με τα σκληρά νομικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς η εισηγήτρια και η ειδική αγορήτριά μας. Δεν θα επεκταθώ ούτε στα αυστηρώς ιατρικά θέματα τα οποία αναλύουν οι άριστοι γνώστες του αντικειμένου για τρεις σύντροφοί μου στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Θέλω μόνο να πω λίγα λόγια, γιατί επιλέξαμε να στηρίξουμε επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο, παρόλο που, να το θέσω λαϊκά, μπάζει κατά τη γνώμη μας από παντού. Το επί της αρχής ναι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο έρχεται από πολύ πίσω στο χρόνο. Ήμασταν οι πρώτοι ή από τους πρώτους στην Ελλάδα που μοναχικά, αλλά με πείσμα, λέγαμε ότι ο ναρκωμανής δεν μπορεί να πετιέται σε ένα μπουντρούμι. Ο ναρκωμανής είναι άρρωστος. Ο εξαρτημένος κρατούμενος είναι διπλά τιμωρημένος από τη ζωή και από τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο βαρύ. Ξέρω όμως και το ξέρουμε όλοι όσοι δεν κρυβόμαστε πίσω από συντηρητικά κοινωνικά αντανακλαστικά, ότι αυτή η διπλή ποινή αργά ή γρήγορα εξοντώνει και τον εξαρτημένο κρατούμενο, αλλά και την κοινωνία. Το ναι επί της αρχής, κύριε Υπουργέ, το δικό μας ναι, έρχεται από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των κρατουμένων όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται από την απεργία πείνας των 5.000 κρατουμένων το 2008, που από τα 18 σημεία τους, τα τρία αφορούσαν αυτά που συζητάμε μόλις σήμερα. Τότε η κυβέρνηση και τα κανάλια, επειδή συνομιλούσαμε με τους κρατουμένους, μας αντιμετώπισαν σαν τρομοκράτες που θέλουμε να ανοίξουμε τάχα τις φυλακές για να βουλιάξει η χώρα στο έγκλημα. Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα στη φυλακή της εκλογικής μου περιφέρειας, στον Άγιο Στέφανο Πάτρας, άλλοι 8 άνθρωποι προχώρησαν σε απεργία για να επιταχυνθούν οι ρυθμίσεις του νέου κώδικα για τα ναρκωτικά. Η συγκεκριμένη φυλακή είναι σχεδόν αποκλειστικά μια φυλακή ναρκωτικών. 800 άτομα στηβάζονται σε μια φυλακή 370 θέσεων. 80% και πάνω κρατούνται λόγω ναρκωτικών. Άλλοι για αιμορία, άλλοι για υψηλή διακίνηση. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, μόνο στην πτέρυγα των Ελλήνων, όπως τη λένε, σαπίζουν 370 χρήστες, 370 Ελληνόπουλα που για να εξασφαλίσουν άλλο λίγο θάνατο έγιναν βαποράκια, διακίνησαν ουσίες. Εμείς ξέρουμε για αυτά τα παιδιά, είτε μέσα είτε έξω είναι φυλακή. Πόσο μάλλον μέσα στο δίθεν σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας, όπου το ΚΕΘΕΑ έχει μόνο συμβουλευτικό σταθμό, με απασχολούμενους σε εθελοντική βάση και παραδίδει σεμινάρια, ενώ ο Κανά είναι ανενεργός. Τι να τα κάνει τα σεμινάρια ένας άρρωστος, κύριε Υπουργέ? Σε αυτή τη φυλακή των αρρώστων, λοιπόν, δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός, παρά μόνο επισκέπτης με μία σύμβαση ιδιωτικού δικαίου περιορισμένου χρόνου, ο οποίος, όπως μας λένε, έρχεται όποτε μπορεί. Την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς πληροφορούμε, μπόρεσε και ήρθε μόνο μία φορά. Και χτες βεβαίως και δικαίως οι κρατούμενοι στην Πάτρα διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ειδικά μετά το τραγικό περιστατικό του κρατούμενου που έχασε τη ζωή του στο Ναύπλιο, γιατί κάποιοι αποφάσισαν να μην τον δει γιατρός. Ο δοντίατρος και αυτός επισκέπτης, με 50, με 60, με 70 ασθενείς τη φορά. Πού πάει αυτό το νομοσχέδιο με αυτά τα δεδομένα? Για ποια απεξάρτηση μιλάμε όταν σε περίπτωση επίγοντος περιστατικού, ας πούμε στερητικού σοκ, το εφημερεύον κοντινότερο νοσοκομείο μπορεί να είναι του Ρίου, δηλαδή 40 λεπτά απόσταση.
Για ποια θεραπεία μιλάμε όταν κόβεται τα κονδύλια παντού? Ποιος θα ελέγχει την πορεία των προγραμμάτων? Τα ίδια τα προγράμματα? Μέχρι να φτιαχτεί ο εθνικός συντονισμός, πώς θα αποφύγετε τη διαφθορά μέσα στη φυλακή? Δηλαδή, κανείς εδώ μέσα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχει ακούσει συχνά ότι συχνά για να μπει ο κρατούμενος σε πρόγραμμα απεξάρτησης πρέπει να κάνει και τα αντίστοιχα δώρα? Όλα αυτά πότε θα τα πούμε? Σίγουρα ούτε εσείς, κύριε Υπουργέ, ούτε η λαμπρή επιστημονική σας επιτροπή δεν τα λέτε αυτά. Αντίθετα, αντί να γράψετε ιστορία αποκαλύπτοντας πλήρως τον ελληνικό λαό, το μεσαίωνα που ζουν οι εξαρτημένοι στις φυλακές, καθιστάτε τους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν βάσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων εν δυνάμει πελάτες των ιδιωτών. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να αποκλείσετε τους ιδιώτες από τα προγράμματα που θα ακολουθούν οι εξαρτημένοι απελευθερωθέντες. Δεν είναι φετίχα αυτή μας η θέση. Η πραγματικότητα την επιβάλλει. Στην Πάτρα, ας πούμε, έχει βουήξει ο τόπος για οικονομικές απάτες σε βάρος οικογενειών και χρηστών από ιδιώτες προγραμματάκηδες. Έχουν καταστραφεί άνθρωποι, οικογένειες, περιουσίες. Και τέλος πάντων, αντί να αναδιοργανώνετε ακόμα καλύτερα την κρατική χρηματοδότηση προς τις υπάρχουσες δοκιμασμένες δομές, εσείς ανοίγετε τη βεντάλια ακόμα περισσότερο. Λιγότερα χρήματα για περισσότερους αποδέκτες. Πρόκειται για σφάλμα. Πάρτε τώρα πίσω το άρθρο 58. Και ένα τελευταίο σημείο, κύριε Υπουργέ. Αποφασίζουμε να πούμε ναι επί της αρχής, αλλά εμείς σίγουρα ποτέ δεν θα παρουσιάζαμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ένα τέτοιο διάτριτο νομοσχέδιο. Έχουν συρραφεί αποσπασματικές ιδέες για τη θεσμοθέτηση της θεραπείας αντί της κράτησης, με διατάξεις για όπλα, με προσωπικά δεδομένα, με επιτάχυνση της δίκης, με μισθολογικά των σοφρονιστικών υπαλλήλων, με θέματα νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ένα σωρό άλλα. Αλήθεια, πώς τα ανέχεται όλα αυτά ένας δημοκράτης νομικός? Πώς η νομοπαρασκευαστική επιτροπή με σημαίνοντα μέλη, με ακαδημαϊκές περγαμηνές, αποδέχονται η δουλειά μιας ζωής να γίνεται αντικείμενο συγκόλησης με νεοφιλελεύθερα νομικά εκτρώματα? Εμείς κάνουμε αυτό το βήμα γιατί το οφείλουμε στη συνείδησή μας. Το οφείλουμε στις διαχρονικές μας προσπάθειες. Κυρίως όμως το οφείλουμε σε κάποιους 8 άρρωστους ανθρώπους, σε 8 κρατουμένους που τώρα ενδεχομένως μας παρακολουθούν από ένα κελί των 4 θέσεων. Το οφείλουμε σε αυτούς που η σκέψη και η ψυχή τους για να μείνει ζωντανή πάντα θα δραπετεύει όσες και αν χτίσουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε. Συνάδελφος κύριος Ζαχαριάς έχετε λόγο.